Μετά είπαν ότι είναι μια σύγχρονη γονιδιακή θεραπεία. Ούτε πιστεύω ότι είναι σύγχρονη γονιδιακή θεραπεία. Πιστεύω είναι ότι ένα νέο σύγχρονο μέσο υποδούλωσης ψυχής και σώματος όχι μόνο των χριστιανών ορθοδόξων αλλά ολόκληρης ανθρωπότητας. Και λυπάμαι πολύ που βγήκανε σήμερα και είπανε πολύ κληρικοί να εμβολιαστούν είναι ελεύθεροι. Μα πώς είναι ελεύθεροι όταν τους λες ότι πρέπει να το κάνεις, όταν βλέπει το συγγενή του να ασθενεί. Έχεις ευθύνη για κάθε ψυχή που θα εχμαλωτιστεί μέσα σε αυτή την αμαρτία. Αλλά φοβάμαι ότι επίσης είναι και μαγάρισμα των ψυχών. Θα σας πω κάτι από εξομολογήσεις πρώην σατανιστών που ήταν σε τελετές. Όταν κάποιος γινόταν σατανιστής, παίρνουν και αυτοί κάποιο βάπτισμα. Αυτό το βάπτισμα γίνεται ως εξής. Από τον κόκορα που θα σφάξουν ή τον άνθρωπο που θα σκοτώσουν, παίρνουν το αίμα και το αναμειγνύουν εκεί που θα κόψουν το αίμα στο μπράτσο με το δικό τους αίμα. Γι' αυτό φοβάμαι όταν λέει ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου για κυταρικές εμβριακές σειρές που περιέχεται, αυτό τι είναι. Δεν είναι ένα δείγμα αίματος από τα αθώα βρέφη που εκτρώθηκαν. Δεν γίνεται ένα μαγάρισμα των πιστών. Αλλά εδώ είμαι και για κάποιους άλλους λόγους. Ο παππούς μου ζούσε με 7 σφαίρες από τους Ιταλούς και η Παναγία Παραχώρηση έκανε 7 παιδιά. Είμαι γιατί ο παππούς μου, ο άλλος, πολέμησε στους Γερμανούς. Είμαι γιατί ξέρω από την ιστορία, σαν αγράμματος που είμαι, ότι 300 βάλανε τα στήθη τους με 700 εσποιείς μπροστά σε εκατομμύρια περσών και αντιστάθηκαν. Γιατί είναι έμφυτο μέσα στον Έλληνα να υπάρχει αυτή η αρετή της ελευθερίας. Είναι έμφυτο μέσα στον Έλληνα να υπάρχει αυτή η τάση να θέλω να ανασάνω, ρε παιδιά. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κλειστεί μέσα σε κλουβί. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ο ορθόδοξος χριστιανός, και ας μην είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό το χάρισμα της ελευθερίας είναι χάρισμα Αγίου Πνεύματος. Να το ξέρετε αυτό. Και μας το δίνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτή την ελευθερία και πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν, γιατί μόνο ο διάβολος και αυτοί που τον υπηρετούν θέλουν να μας φέρουν σε διχόνοια, θέλουν να μας φέρουν σε υποδούλωση. Γι' αυτό σας παρακαλώ αντισταθείτε. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Εύχομαι η χάρη της Υπεραγίας Θεοτόκου να μας σκεπάσει.